Μια γιγαντιαία επιχείρηση μεταμόσχευσης οργανώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης με σημείο 0 το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο λόγος για τη μεταμόσχευση οργάνων από δύο τουρίστριες από τη Γερμανία, 55 και 63 ετών σύμφωνα με το διοικητή του Παγνή, που έχασαν τη ζωή τους ενώ έκαναν διακοπές στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επρόκειτο για δύο Γερμανίδες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στην εφημερία της 31ης Αυγούστου με εγκεφαλική αιμορραγία και εισήχθησαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, εξ αρχής η κατάσταση της υγείας των δύο γυναικών κρίθηκε ως μη αναστρέψιμη από τους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας του Παγνή. Συνεπώς, η διοίκηση του νοσοκομείου ενημέρωσε τα οικογενειακά περιβάλλοντα και των δύο γυναικών. Οι οικογένειες λοιπόν των ασθενών πήραν τη γενναία αλλά και δύσκολη απόφαση να γίνει μεταμόσχευση των οργάνων των συγγενών τους. Είναι μια γενναία πράξη, η απόφαση είναι να δώσει τα όργανα για να δώσει ζωή σε κάποιους λήπτες που περιμένουν. Η χειρουργική επέμβαση στην 55χρονη Γερμανίδα ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 3 μεταμοσχευτικές ομάδες να συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι ιατροί από την Ολλανδία, το Ιπποκράτιο και τον Ευαγγελισμό μετέβησαν εσπευσμένα στο Παγνή για να παραλάβουν τα μοσχεύματα, σύμφωνα με το διοικητή του Παγνή, Ιωάννη Τασόπουλο. Ήρθαν 3 μεταμοσχευτικές ομάδες, Ολλανδία, από Ολλανδία και από Ιπποκράτιο. Θεσσαλονίκη και Ευαγγελισμό. Και η ομάδα που για τους κερατοειδείς οφθαλμολογικά του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έγινε η αφαίρεση των μοσχευμάτων για το πρώτο περιστατικό. Στη συνέχεια έγινε η αφαίρεση των μοσχευμάτων με την ομάδα από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο να παραλαμβάνει έπειτα από πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση το ΙΠΑΡ, η ομάδα του Ευαγγελισμού τους νεφρούς, ενώ οι κερατοειδείς παραλήφθησαν από την οφθαλμολογική του Παγνή. Ωστόσο, κρίθηκε τελικώς ότι δεν μπορούσε να γίνει μεταμόσχευση στην καρδιά της άτυχης 55χρονης Γερμανίδας και έτσι η ομάδα των Ολλανδών αποχώρησε από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η καρδιά που ήταν για Ολλανδία κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να γίνει μεταμόσχευση. Αποχώρησαν οι Ολλανδοί. Παρ' όλα αυτά, αργά το βράδυ της Τετάρτης θα ακολουθήσει και η διαδικασία αφαίρεσης μοσχευμάτων από το δεύτερο περιστατικό, δηλαδή την 63χρονη Γερμανίδα. Ήταν και ο λόγος για τον οποίο εν τέλει οι μεταμοσχευτικές ομάδες δεν αποχώρησαν από το Ηράκλειο, αλλά παραμένουν για να δουν την εξέλιξη της δεύτερης μεταμοσχευτικής διαδικασίας. Τώρα το δεύτερο περιστατικό θα ξεκινήσει, παρότι όλες οι επιστάσεις που γίνονται δείχνουν, θα δούμε ακριβώς τι όργανα θα μεταμοσχευτούν. Θα ληφθούν δηλαδή για να πάνε σε λήπτες. Το δεύτερο δεν ολοκληρώθηκε. Θα ξεκινήσει σήμερα αργά το βράδυ. Και οι μεταμοσχευτικές ομάδες έχουν παραμείνει στο Πανεπιστημιακό για να συνεχίσουν. Τα στοιχεία ωστόσο για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι άκρως ενθαρρυντικά, σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, Ιωάννη Τασόπουλο. Και η Τρίτη, δηλαδή όπως τώρα, αλλά και στο Βενιζέλιο. Έχουμε δηλαδή, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, έχουμε αρκετές ροές οργάνων που έχουμε δει. Ίσως να είναι και το περισσότερο από κάθε άλλο μέρος της Ελλάδας. Μάλιστα. Είναι μια γενναία πράξη πάντως.